Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν Δευτέρα σήμερα. Άντε να βάλουμε πάλι την εβδομάδα μπροστά. Σήμερα έχουμε και παρέα. Α, Κώστα, σήμερα έχουμε και παρέα. Λοιπόν, έχουμε τον Περικλή. Λοιπόν, εδώ έτσι, τον Νεοχώρο. Έχουμε τον Περικλή, τον Νεοχώρο, ο οποίος βέβαια μετά τις... Χαιρετάω, συγγνώμη, γυρίζει. Γυράζει εσύ χαρούμενος, πήγε καλά η δουλειά. Πάει καλά, ναι. Πάει καλά η δουλειά. Πάει καλά. Ρίχνουν στο παγκάρι μέσα, ρίχνουν. Ψουλουέα. Κουμπιά. Τι κουμπιά, από σακάκι. Φινίκια αυτά τα κόκκινα. Ναι, μια χαρά είμαστε. Μετά τα διαλέγετε, εσείς κάθε εσύ τα διαλέγετε. Πού βάζετε αλλού τα κουμπιά. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Α, έτσι. Το χριστεπώνυμο. Πετάει λεφτά. Πάντως καλά θα πάτε. Έρχεται τώρα καιρός, εδώ. Τις μέρες τώρα γιορτές. Δεν θα γίνει τίποτα, το βλέπω εγώ. Σε βλέπω βόηδε, δεν είσαι γαϊδούρ, αλλά με αφήνει διαόλου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το κλείσει το μαγαζί, δηλαδή. Όχι, καλά το μαγαζί, πώς το λένε, δεν κλείνει, αλλά θα υπολειτουργεί να το. Θα υπολειτουργεί. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, Περικλήμα. Όλα έτσι είναι τα επαγγέλματα. Οι μπαχαλιώτες και οι μπαχαλιώτες να καλά εδώ πέρα, τα παιδάκια. Εσένα λοιπόν έχουμε καιρό να δουν οι μπαχαλιώτες. Μάλλον να ακούσουν οι μπαχαλιώτες. Εγώ ζήλυψα παρέα εδώ, ξαναζήλυψα και ήρθα. Ήταν και βέβαια, είχαμε δουλίτσες κτλ. Γι' αυτό άργησαμε. Τα γεγονότα βέβαια τώρα τελευταία τα είδατε και τα ζείτε με τα αθλητικά. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Μην σας πέρασε τίποτα η ιδέα ότι υπάρχει ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Όχι, μα δεν μας πέρασε. Αυτό το ποδόσφαιρο, Περικλή μου, είναι μάλλον ούτε οι μαύροι του παίρνουν κάτω. Κοιτάξτε, είναι ανώτερο από πουρνιού. Στα πουρνιά υπάρχει μια τάξη. Κάποιοι νόμοι γίνονται σεβαστοί. Πα στι πόρνε με τάξη. Μέσα στα πουρνιά υπάρχει τάξη και ασφάλεια. Τώρα ακόμη και απόδειξη. Όμως. Και απόδειξη, ναι. Τώρα ακόμη και απόδειξη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Χειρότερα από πουρνιού. Ό,τι μπαλώσουν. Αλλά όταν αρπάξουμε. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε λοιπόν σήμερα. Βέβαια, τώρα το απόγευμα, δηλαδή από το μεσημέρι και μετά, όλοι έχουν το θέμα, το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα. Τέλος ο Αναστασιάδης. Κώστας βέβαια έχει ένα πραγματάκι να σας βάλει. Τέλος ο Αναστασιάδης. Τι έπαθε ο Άγγελος. Τι τέλος. Πάει τέρμα. Πάει ο Άγγελος. Και δεν μόλις να πάρω και το μαντήλι. Πάει ο Άγγελος. Πάει ο Άγγελος. Τώρα που θα βρω μαντήλι. Έτσι κάνει χαρτού η εφημερίδα. Ναι, ήταν κάτι το αναμεινόμενο. Ήταν κάτι το αναμεινόμενο. Το παραξευτήρισε. Να σου πω κάτι. Ό,τι και να έχει στα χέρια του Άγγελος, το έχασε. Τι δεν είχε στα χέρια του. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είχε κύπελο. Δεν είχε UEFA που το έχασε μέσα στην έδρα του. Δεν ήταν πρώτος με 5 βαθμούς και βρέθηκε στο μείον 8. Mm-hmm. Και εδώ κοντεύει να χάσει και την τρίτη θέση. Τη δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση, καλά λέω. Κοντεύει να τη χάσει. Δεύτερη δεν έχασε. Πάει να χάσει και την τρίτη τώρα. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνει ένας προπονητής, ρε παιδιά, για να πεις ότι απομακρύνεται. Να με συγχωράζει εμένα τον Αμαρτωλό. Η Παναγιά δεν έκανε τίποτα. Η Παναγιά, το έχει χώσει εσύ, να δούμε τι έκανε η Παναγιά. Η Παναγιά δεν έγινε τίποτα. Τόσα κουμπουσχίνια έκανε. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Πάει. Χάλασε και η Παναγιά. Να με συγχωράει η Παναγιά και ο αφέντης. Κοίταξε πάει και την πιάσει φιλενάδα λίγο, αλλά δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται, δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται, δεν πιάνεται. Τι δουλειά έχει η Παναγιά τώρα μέσα στο ποδόσφαιρο. Τόσο μυαλό. Αν για τον Χριστό, αλλά έλεγα εντάξει, νέο ήταν, μπορεί να κλουτσίσει λίγο την μπάλα. Αλλά η Παναγία, πού να κλουτσίσει. Τόσο μυαλό έχει ο Άγγελος. Τέτοια λέει. Πάντως, παιδιά, σημασία έχει ότι τέλος λοιπόν ο Άγγελος. Να σας πω ότι τώρα, σαν υπηρεσιακός προπονητής, στις περιπτώσεις αυτές λέμε τώρα έτσι. Κώστα, έχουμε λίγο να δούμε τον Άγγελο. Ή τα μπέρδεψε πάλι τα βίντεο. Όχι, να το δούμε. Πάμε, τα μπέρδεψε πάλι. Λοιπόν. Πάμε να το δούμε και μετά θα πάμε στον υπηρεσιακό. Βέβαια που δεν είναι άλλος ποιος από τον Γεωργιάδη. Τρίτη φορά ο Γεωργιάδης, υπηρεσιακός προπονητής λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Τρίτη φορά. Δηλαδή όποτε έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ σαν υπηρεσιακό προπονητή, ο Γεωργιάδης παρόν. Και βέβαια να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα πήγε λοιπόν στην τελευταία προπόνηση ο Άγγελος. Χαιρέτησε έναν από τους ποδοσφαιριστές. Έφυγε δάκρυσμένος. Τώρα από εκεί και πέρα το τι έχει μέσα του, το τι κρατάει μέσα του δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Σημασία πάντως έχει παιδιά ότι και αυτός ο προπονητής είναι παρελθόν από μια ελληνική ομάδα. Ξέρετε λίγο πολύ οι τελευταίοι των Μοϊκανών ποιοι είναι. Λοιπόν, έχει ο Πανατολικός τον Χάβο, έχει ο Παναθηναϊκός τον Αναστασίου, έχει η Κέρκυρα τον Γρηγορίου, έχει η Βέρεια. Δηλαδή πίνανε 4 ομάδες στην Α εθνική κατηγορία. Ακούστε τώρα. Ακούστε το. 7 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μείνανε 4 ομάδες να κρατάνε τον προπονητή από την αρχή.
Μόνο. Οι άλλες όλες αλλάξανε. Ένα, δύο, τρεις προπονητάς και τα λοιπά. Να δείτε τι έγινε λοιπόν. Να δείτε τι έγινε. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγία. Εγώ λέω έτσι ήθελε η Παναγία και έτσι έγινε. Θα κάνουν και αυτοί αυτό που πρέπει να κάνουμε με τη βοήθεια της Παναγίας. Ελπίζω να βοηθήσει η Παναγία για να τα καταφέρουμε. Γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε την Παναγία που είμαστε εδώ. Θα έπρεπε να βάλει το χεράκι της Παναγία και το έβαλε. Βοήθησε η Παναγία πολύ σήμερα. Εγώ παρακάλεσα την Παναγία να μου δώσει το πρωτάθλημα. Αλλά περισσότερο έχω εμπιστοσύνη στην Παναγία, να το γνωρίζετε. Δώρο της Παναγίας και σήμερα πρέπει να την ευχαριστήσουμε την Παναγία γιατί έβαλε το χεράκι της. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την αφήνω στα χέρια της Βασίλισσας, να ξέρετε. Αύριο γιορτάζει η Παναγία. Αυτό είναι τον αντίπαλο στην Παναγία, αυτό θα αντιμετωπίσω. Παναγία να είναι μαζί τους. Άγγελε μου, ούτε η Παναγιά σε έσωσε, ούτε η Παναγιά τον έσωσε, ούτε τίποτα. Μάλλον σου την έφερε η Παναγιά, σου την έφερε η Παναγιά, Άγγελε μου. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, πες μου τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, προχωράμε εμείς. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω ότι έχασε χθες, λοιπόν, αυτή η αγωνιστική, παιδιά, ήταν, όπως ξέρετε, με κλεισμένες τις πόρτες. Την προηγούμενη αγωνιστική, η Super League, όλες οι ομάδες έχασαν 27.000 ευρώ. 27.000 ευρώ περίπου έχασαν όλες οι ομάδες. Γιατί ξέρεις, άλλοι κόβουν 500, μην νόμιζε ότι κόβουν τίποτα. Μεγάλα λοιπόν εισιτήρια κτλ. Μην νόμιζε ότι παίρνουν Danish Block. Πάνε αυτές. Ναι, πάνε αυτά. Χθες λοιπόν, παιδιά, η Super League σε αυτή την αγωνιστική, όπως έγινε στον πρώτο γύρο, έχασε 36 χιλιαρικάκια. 36 χιλιαρικάκια του τέστην μαζί με την προηγούμενη Κυριακή πάνε τα 65 χιλιάρικα. Δηλαδή σε δύο αγωνιστικές, παιδιά, έχασε 65.000 η Super League. Τώρα πόσο αναλογίσει κάθε ομάδα, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς απλά λέμε σαν σύνολο, σαν σύνολο. 36.000 ευρουδάκια έχασε λοιπόν χθες η Super League από τις κλειστές πόρτες. Ναι, όμως εκείνη που πρέπει να κερδίσει, κέρδισε. Εκείνοι που πατρονάρνε το ποδόσφαιρο κέρδισαν. Τα στοιχήματα δηλαδή και τα τέτοια θες να πεις. Τα στοιχήματα και τα αφεντικά, τα υπόγεια αφεντικά, τα αφεντικά που κινούνται τις υπόγειες στοές. Γιατί μην νομίζω ότι υπάρχουν μόνο αυτούς που βλέπουμε, είναι και τα παρασκήνια. Είναι και ο καραγιοζοπαίκτης πίσω από του που κοινάει τις φιγούρες. Δεν παίζει ο καραγιοζοπαίκτης, παίζει ο καραγιοζοπαίκτης. Ο καραγιοζοπαίκτης κουνουμάει. Να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι δηλαδή άνθρωποι που κουνούν τα νήματα. Έτσι, μπράβο. Τώρα εσείς θέλετε βέβαια να ακούσετε και κάτι άλλο, ότι ναι, με ανοιχτές τις πόρτες, ανοιχτές τις πόρτες, παιδιά, την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο Κοντινής πριν από λίγο, αλλά χωρίς να δώσει βέβαια το OK να τυπωθούν εισιτήρια. Χωρίς να δώσει το OK. Βέβαια είπε ότι το μέτρο θα συνεχιστεί, λέει, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο, ξέρετε, πατατράκ να συνεχιστούν όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία γίνονται. Θα συνεχιστεί, λέει το. Πιστεύω να μην υπάρξει καμιά ανάγκη, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Από εδώ και πέρα θα δούμε, λέει, και θα δείτε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες, τώρα το θυμήθηκε, ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δεν προκαλούν επεισόδια. Δεν προκαλούν ούτε οι ίδιες, αλλά ούτε οι φιλαθλήτες. Τώρα το θυμήθηκε. Ναι, τώρα το θυμήθηκε. Κάτι ότι να μας πει. Ναι, ότι τώρα το θυμήθηκε ο Κοντονής, λοιπόν ο Ψαρομούσταχος, τώρα το θυμήθηκε ότι υπάρχουν ΠΑΕ. Ποιες είναι οι ΠΑΕ που κάνουν τα έσχη? Δύο, τρεις είναι. Γιατί λοιπόν να πληρώνουν και άλλες? Και αυτό βέβαια το είπε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μαζί με τα χλωρά καίγονται, έτσι το λέω καλά, και τα ξερά. Ναι. Ή μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δεν μπορεί λοιπόν, τώρα το θυμήθηκε ο Κοντονής να λέει ότι είναι ανώνυμες εταιρείες που δεν φταίνουν σε τίποτα. Σε τίποτα. Οι πόρτες, λέει, θα ξανανοίξουν την Τετάρτη, αλλά είναι σαν να δίνουμε εξετάσεις, παιδιά. Με το παραμικρό το οποίο θα γίνει, θα αποφασίσει άμεσα ο Κοντονής, ο φίλος μας, με την ωραία τη μουστάκα, θα αποφασίσει λοιπόν να διακόψει, μάλλον να κλείσει τις πόρτες,
μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος μετά. Εάν γίνει τίποτα Τετάρτη και Σάββατο και Σαββατοκύριακο, θα κλείσει τις πόρτες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Αν δεν υπάρξει βούληση και δεν γίνει γενναία κίνηση σε βάρος όλων αυτών τι οι οποίοι. Γίνει, μωρο, περίκλη, δεν γίνει. Επομένως δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Όλα αυτά είναι μπαλόγατα. Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά είναι μπαλόγατα. Από την ώρα, να σου πω κάτι εγώ, από την ώρα που υπάρχει ορισμός διαιτητών, δηλαδή να παίρνει τηλέφωνο ο Πάνος και να λέει στον Σοκράτη, Σοκράτη, βάλουμε εκείνο το διαιτητή. Μην το βάλεις αυτό. Αφού τα είδαμε αυτά γραμμένα. Τα έβγαζε τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Από την ώρα που υπάρχουν ιδανικοί παίκτες μεταξύ τους, ο ένας να δίνει στον άλλον κτλ. Να υπάρχουν παρατήματα. Από την ώρα που υπάρχει το στοίχημα, υπάρχει το Champions League που εκατομμύρια κτλ. Τι να πούμε. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, με κόσμο πάντως θα παίξουμε, παιδιά, να ξέρετε, στην Ξάνθη, Πανατολικός, με κόσμο. Έτσι, εξάλλου δύο αγωνιστικές πέρασαν. Έτσι, αυτό που είχε ανακοινώσει ο Κοντονής. Τώρα σας είπα ότι μέχρι στιγμής, πριν ακόμα λίγο, δεν είχε δώσει την εντολή να τυπωθούν εισιτήρια για την αγωνιστική, την εμβόλυμη της Τετάρτης. Δεν είχε δώσει. Τώρα, εντάξει, αυτά τυπώνονται και την άλλη μέρα. Έτσι, δεν αργούν. Δεν είναι πρόβλημα. Τώρα, να σας πω κάτι, βέβαια τα αποτελέσματα ξέρετε, να μην τα λέμε λοιπόν, Εργοτέλης Παναθηναϊκός 0-2. Τι θες ρε Εργοτέλη τώρα, τι θες, πήρες λοιπόν ένα διπλό, το δώσανε εκεί πάνω στον Τβέρια, μήπως λοιπόν μπορέσουν να σε καταφέρουν να μείνει στην κατηγορία. Αλλά, ποια θα πέσει, πρέπει να πέσει μια ακόμα κριτική. Πρέπει να πέσει μια κριτική. Αν ρίξει τον Πλατανιά, δεν πιστεύω, δεν αφήσω χοντρός. Λοιπόν, να πέσει τώρα, να πέσει ποια άλλη να πέσει, να πέσει ο Πανθρακικός. Μπορεί να πέσει. Αλλά θα πρέπει να πέσει και εσύ όμως. Μάλλον μια κριτική ακόμα. Έχει την ευλογία του χοντρού Πλατανιάς. Ναι. Την ευλογία. Έχει την ευλογία. Είναι και η ευλογία σημαντικό. Ναι, πώς ναι. Να μην είναι η ευλογία της Παναγίας ο Άγγελος. Έχει την ευλογία, καλά λέει ο Περικλής. Έχει την ευλογία. Τι να κάνουμε τώρα. Ατρόμητος Πανθρακικός 2-0. Ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη στο 0-0. Κολλήσαν λοιπόν. Όπως βέβαια και το Πανατολικός στον Μπας Γιάννηνα. 4-1 κέρδισε η Κέρκυρα τον Όφη. Μια Κέρκυρα η οποία ρε παιδί μου την είχαμε, ξέρετε, λέγαμε στην αρχή πώς πάει, θα πέσει, θα κάνει αυτό. Η Κέρκυρα η οποία τώρα τα τελευταία παιχνίδια έχει σηκώσει κεφάλι. Σήκωσε τον Αμανέ ψηλά. Σήκωσε τον Αμανέ ψηλά και δεν αφήνει τίποτα. Μέχρι να πέσει πάνω μου. Θα πέσει, να πέσει. Τι να πέσει κατηγορία. Όχι, η απόδοσή της. Αυτό είναι, ξέρεις τώρα, πώς να το πούμε έτσι, μια φεξάδα ήταν. Βγήκε ο ήλιος λίγο, αλλά θα ξαναπέσει ο ήλιος. Σταμάτησε να κάνει. Θα τον καλύψουν τα σύννεφα. Έχουμε το άλλο το παιχνίδι Πανιόνιος Πλατανιάς στο 0-0. Η Καλονή, η οποία κέρδισε τη Βέρεια 4-1. Θυμάστε, παιδιά, η Βασίλισσα. Θυμάστε, για δύο αγωνιστικές ήταν και πρώτη στο πρωτάθλημα. Εκεί οι πρώτες αγωνιστικές, 6, 7 αγωνιστικές, 8 ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα. Πρώτη, η Βέρεια. Βέρεια, που έλεγαμε, τι έγινε η Βέρεια. Ναι, τώρα όμως πραγματικά έχει κατρακυλήσει μάλλον στις προτελευταίες θέσεις εκεί κάτω λοιπόν που παλεύουν. Αλλά έχει λοιπόν τη βαθμολογία της πάρα πολύ ψηλά, δεν έχει και πάρα πολύ φόβο η ομάδα της Βέρειας. 4-1, κάνει λοιπόν τώρα relax η Βέρεια. Απεδείχθη ότι είναι ένας διάτοντας αστέρας. Η μια ομάδα αστέρι, ξέρεις, από αυτά που φαίνονται στον ουρανό για λίγο, λάμπουν και σβήνουν. Να. Αυτό ήταν. Και η κάθε ομάδα δηλαδή αυτή, ευχόμαστε να μην είναι ο Πανετολικός πυγολαμπίδα, να εδραστεί αυτή η άνοδος του πάνω σε στέρεα θεμέλια. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει αυτό, να βλέπουμε το Πανετολικό να ανεβαίνει, αλλά να παραμένει. Και η απόδοση να εδραιωθεί, να μην είναι πυγολαμπίδα. Φέτος εντάξει την εδραιώσαν, τώρα δεν υπάρχει. Μακάρι, μακάρι. Αρκεί τουλάχιστον και τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί ξέρεις λίγο πολύ. Όταν ανεβαίνει σε αυτή την κατηγορία, εάν δεν πει λοιπόν, πετάει ο Γάιδαρος, πετάει στον αρχηγό, το κομματαντούρ, το Σόιμπλε. Άμα δεν πει στο Σόιμπλε, θα σε φάει η μαρμάρα. Γι' αυτό λέμε να λειτουργήσει πάνω σε βάσεις τέτοιες σωστές, σε δικαιοσύνη δηλαδή. Να λειτουργήσει η ομάδα με οργάνωση και δικαιοσύνη είναι σημαντικό αυτό. Γιατί άμα προκύψουν μετά άλλα πράγματα και καταστάσεις που εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Και τα έχει ζήσει περισσότερο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μάλιστα. Ολυμπιακός βέβαια που κέρδισε την Ξάνθη, παιδιά, 2-0, τον αντίπαλο βέβαια του Πανατολικού της Τετάρτης. Και βέβαια με την βαθμολογία αυτή, βέβαια μπορεί να έχουμε ισοβαθμία εδώ, αλλά έχουμε ένα αγώνα λιγότερο όσον αφορά για τον Ολυμπιακό. Και έχουμε και ένα τρίποντο το οποίο δεν έχει μητρήσει εις βάρος του Παναθηναϊκού. 61-61 λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 51 στην τρίτη θέση είναι ο ΠΑΟ.
Στην τέταρτη θέση είναι ο Πανετολικός, γιατί έτσι γουστάρουμε, έτσι μας αρέσει, έτσι, με 46 βαθμούς, με 46 βάζουμε και τις νίκες Βόλου εμείς. Το από τώρα. Ναι, έχουμε δικαίωμα. Πάρουμε μας τους χρωστά, θα τις πάρουμε. Έτσι. Τις βάζουμε από τώρα. Λοιπόν, στην τέταρτη θέση ο Πανετολικός, με 46 βαθμούς, 45 είναι ο Αστέρας, γιατί τους έχει πάρει τους 3 βαθμούς από την νίκη Βόλου. Ο Πας Γιάννα με 41. Με 40 βαθμούς είναι ο Ατρόμητος μαζί με την Ξάνθη, 37 η Κέρκυρα μαζί με την Καλονή, 34 βαθμούς η Βέρεια, 29 ο Πανιώνιος, 28 Πανθρακικός και Λεβαδιακός, ο αντίπαλος του Πανατολικού το Σάββατο. Πάμε να μας εξοντώσουν αυτοί. Πώς δεν το βάλαν Πέμπτη το παιχνίδι, ε? Πώς δεν το βάλαν Πέμπτη? Να πάμε λοιπόν στην Ξάνθη Τετάρτη και εμείς θα παίξουμε πάλι το Σάββατο. Να ήταν συνεχόμενο καλύτερα. Θα καλύτερα παίζαμε. Δύο παιχνίδια σένα. Ναι, δύο παιχνίδια σένα. Λοιπόν, καλύτερα περίμενε Λιβαδιά και στην Ξάνθη να παίζαμε. Ναι, απέξω το γήπεδο να περάσει ο άλλος. Ναι, λοιπόν, ο Εργοτέλης με 25 και βέβαια όπως είπαμε ο Όφη ήδη τελείωσε. Δεν υπάρχει λοιπόν παραμονή με τίποτα. 13 βαθμούς και τους 4 να τους δώσουν που αφαιρέσανε. Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Δεν μπορεί, έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ ο τρίτος από τον Όφη που δεν υπάρχει με τίποτα. Τελείωσε ο Όφη, είναι στη Β' εθνική κατηγορία. Αγκαλίτσα αυτή τη στιγμή με την νίκη Βόλου. Τώρα για τους άλλους, εδώ θα γίνει μάχη, παιδιά. Κάτω από τους 29 βαθμούς του Πανιωνίου, 29 ο Πανιώνιος, 28 ο Πανθρακικός, 28 ο Λεβαδιακός μαζί με τον Πλατανιά και 25 ο Εργοτέλης, θα γίνει μάχη για δύο θέσεις. Μέχρι τελικής πτώσεως. Ναι, με δύο θέσεις. Για δύο θέσεις. Τώρα οι δύο, εντάξει. Τη Καπουλάρα, ναι, θα θέλαμε τρεις. Θα θέλαμε τέσσερις, αλλά τη Καπουλάρα που η νίκη Βόλου καθάρισε πάρα πολύ. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, έτσι. Θα γυρίσουμε λίγο Πανατολικό. Έχουμε λοιπόν, παιδιά, 270 λεπτά χωρίς να βάλουμε γκολ. 270 λεπτά χωρίς να βάλουμε γκολ. Τρία παιχνίδια του τέστην, τρία παιχνίδια χωρίς γκολ. Αφλογιστία. Πάντα κανόνια. Πάντα κανόνια. Ναι, μετά. Σύγησαν. Συνέβησαν τόσα πολλά, έτρεξε πολύ νερό στα βλάκι και με τους γκολτζίδες. Α, ναι, 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 έτσι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε, εντάξει, είχαμε και τραυματίες. Ήτανε στραβό το κλίμα, το φάγε ο Γάιδερος και μοιραίο ήταν. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Και είχαμε δύο τραυματισμούς πάρα πολύ σοβαρούς όσον αφορά τα σεντραφόρ. Όσον αφορά. Μία λοιπόν είχαμε τον Μωρέν, ο οποίος σχεδόν μας έκατσε 1,5 πρωτάθλημα, 1,5 γύρο εκτός. 1,5 ναι. Γύρο εκτός. Και εκεί που γύριζε ο Μωρέν, την έπαθε ο Άλμες. Άρα δείτε λοιπόν και πώς έγιναν τα πράγματα. Σημασία πάντως έχουμε γκολ με το ζόρι, παιδιά, αυτό τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρω για πού θα βγει. Τώρα. Για το παιχνίδι των Ιωαννίνων, ξέρετε, λίγο πολύ το είδατε, έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς μαγκές και να κάνουμε τον έξυπνο, έτσι, εκεί έκανε εκείνος, δεν μπόρεσε να μαρκάρει ο άλλος, την πήρε ο ένας στην μπάλα κτλ. Τα είδατε μόνοι σας, βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε ότι οι τελικές τελικά ήταν 10-10 μερασμένες, είχε την υπεροχή βέβαια ο Πανατολικός, αλλά παιδιά ακούστε, και για τις δύο ομάδες έγιναν 107 λάθη. 48 για την ομάδα του Πας Γιάννα, 46. Δηλαδή, αν μετρήσουμε τα λάθη που έγιναν μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή, είναι, τι να πούμε. Είχαμε δύο ομάδες λάθη. Δύο λαθεμένες ομάδες. Λοιπόν, μηδέν στο αποδητήριο, όλο λάθη. Και να συμπληρώσουμε και τι να πούμε. Τέλος, εγώ θέλω να σας πω ότι παρόλα αυτά. Κρατάμε την δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. 16 γκολάκια έχουμε φάει. Όχι, συγγνώμη, ναι, 19 γκολάκια. 16 έχει φάει ο Ολυμπιακός. Ο Πανατολικός έχει φάει, το λέω λαϊκά, φάει, λοιπόν, 19. Πίσω λοιπόν από τον Πανατολικό είναι ο Ατρόμητος που έχει δεχτεί 20 τέρματα και ο Παναθηναϊκός με 22. Φανταστείτε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 22 γκολ. Ναι. Έχουμε την καλύτερη άμυνα. Μπορεί βέβαια να μην βάζουμε γκολ, αλλά δεν δεχόμαστε κιόλας. Δεν δεχόμαστε. Σημαίνει ότι η αμυντική γραμμή δουλεύει καλά. Ναι, δουλεύει καλά. Εγώ βέβαια να σου πω κάτι περί κλίμου. Είπα και την περασμένη, γιατί ξέρεις εδώ σε αυτή την πόλη τρέχουμε λίγο. Τρέχουμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Δηλαδή μετά τον αγώνα της Κέρκυρας άρχισε να ξέρεις να οι Κασάνδρες να ρίχνουν πονηριές να ρίχνουν πονηριές ότι νέα μωρέ ξέρεις τότε το... Εγώ σας είπα ότι περιμένω να δω το πώς θα αγωνιστεί ο Πανατολικός στα Γιάννηνα και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματα.
Εδώ όμως είδαμε πραγματικά ένα διαφορετικό Πανατολικό, παιδιά. Ειδικά ο Πανατολικός του πρώτου ημιχρόνου στον Πας Γιάννενα έπαιρνε 10 μετών. Ενώ με την Κέρκυρα ήταν το 0. 0 στο ποινίκο που λέμε. Αυτό δείχνει και ένα άλλο στοιχείο. Τι έγινε τώρα, ξαφνικά δηλαδή ξέχασα την μπάλα. Αυτό δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, ότι η ομάδα δεν είναι επικολαμπίδα και ότι μπορεί να κρατήσει μια πολύ καλή θέση σε αυτό το ελληνικό, το διαολεμένο, το καταραμένο ελληνικό πρωτάθλημα όπως έχει καταρτήσει, μπορεί να κρατήσει μια θέση καλή και στην άλλη χρονιά. Ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια ομάδα που θα κρατήσει για κάποια χρόνια. Ναι, πιστεύω, εγώ το πιστεύω, επειδή βλέπω... Παιδί μου, δεν ξέρεις τι λέω, αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά εγώ μέτρησα λοιπόν το προηγούμενο παιχνίδι, το προηγούμενο παιχνίδι με την Κέρκυρα, με το παιχνίδι του Πας Γιάννενα. Ναι. Και λέω ξαφνικά, δεν μπορεί να είσαι τη μία Κυριακή του 0 και την άλλη Κυριακή να είσαι το 10 εκμετών. Είναι μεγάλη διαφορά. Να ήταν δηλαδή, ξέρεις, παλάτζα, βάζε κάπου στη μέση και τα λοιπά. Έδειξαν αδιαφορία στο ένα παιχνίδι. Τώρα γιατί, για ποιο λόγο. Εντάξει, τώρα εντάξει, ας τα αφήσουμε είναι τώρα. Είναι άλλο θέμα αυτό. Σημασία πάντως ότι και ο βαθμός. Αλλά συμβαίνουν όμως και αυτά. Και ο βαθμός που πήραμε, και ο βαθμός που πήραμε στα Γιάννα, παιδιά, για μας, για το σκοπό βέβαια που το θέλουμε, είναι χρυσός. Είναι χρυσό. Ας τους μαζεύετε λοιπόν αυτούς τους τελευταίους βαθμούς έναν-έναν, ας τους μαζεύετε, ας πάρουμε και στην Ξάνθη μια ισοπαλία, ας πάρουμε και στον Πανιόνιο μια ισοπαλία, ας πάρουμε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, να τα πάρουμε ισόπαλα και δεν μας ενδιαφέρει. Θα δείτε λοιπόν, το λέμε και πάλι, ότι ο Πανατολικός θα ξεπεράσει με τους βαθμούς της νίκης Βόλου, θα ξεπεράσει τους 50 βαθμούς. Θα δείτε λοιπόν ένα Πανατολικό με 53 βαθμούς και θα λέτε, τόσο. Ναι. Τι έχουμε, μας πιάσανε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, φωνάζει ο καπετάνιος. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Κύριε Αρχιπασκευτά, σας παρακαλώ. Μα περίεργο πράγμα είναι. Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, να καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις γρήγορα. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά
ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε και θέλετε λίγο, για να σας το ευκολύνω το πράγμα. Τι στο διάλο τον άφησε και μίλησε εδώ, καταλάβατε. Αυτά είπε λοιπόν ο Κοντονής, έφερε την ναυτή, λέτε, να πάρει στο τραπέζι. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, τι έκαναμε, να βγαίνουμε και λίγο από το, έτσι, από το, το πολύ μπλα μπλα, να φέρουμε λίγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε ο αχάριστος Πετράκης. Ο αχάριστος Πετράκης, παιδιά, δεν είναι δίκαιο, λέει, το αποτέλεσμα. Ακούστε, έπρεπε, λέει, να κερδίσουμε. Έπρεπε να φάει δύο κόλσες. Μα αυτό θέλω να πω κι εγώ. Είναι αχάριστος ο άνθρωπος. Και να πω κάτι, ο Θεός, Πετράκη μου, την αχαριστία την τιμωρεί. Την τιμωρεί την αχαριστία. Να μας λες τώρα, ρε ψαρομούστακε, να μας λες τώρα ότι το αποτέλεσμα έπρεπε να έχεις φάει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 3 γκολάκια. Άντε, αν το πούμε, να κάνουμε και λίγο οικονομία. 2 γκολάκια έπρεπε να έχεις φάει. Το πρώτο ημίχρονο που είστε, στην τουαλέτα έχεις πάει. Σηκώνα η κοιλίτσα σου. Δεν το είδες το πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδες καθόλου το πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδες. Δεν είδε τίποτα. Ούτε δοκάρια είδες, τίποτα. Τίποτα. Καταράχτη έχεις. Έπρεπε να κερδίσουν. Αλλά και πάλι, λέω στον Χάβο, ο οποίος βγήκε και έκανε, λέει, ο Χάβος είπε δίκαιο το αποτέλεσμα. Τι δίκαιο, ρε Χάβο, είναι το αποτέλεσμα. Δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Αντί να του έχεις 2 γκολάκια, λοιπόν, δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Και βγαίνει τώρα αυτός και λέει τα αρλούμπες. Δεν ξέρω τι λέει. Δικαίωμα. Δικαίωμα, δε, βέβαια. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, λέει ο άλλος τώρα, άδικο, έπρεπε. 7 τελικές έχει στο πρώτο ημίχρονο πάνω λίγο. Με 3 του πας. Με 3 του πας. Δε, τι άλλο θέλεις. Το πρώτο ημίχρονο. Δεν σου λέμε για το δεύτερο. Στο χαρίζουμε. Το χαρίζουμε. Αλλά εντάξει. Πες λοιπόν η αφλογιστία των παιχτών, πες λοιπόν λίγο η ατυχία, πες λοιπόν ότι βρέθηκε σε καλή μέρα το τροματοφύλακα του Παζιάννη, κάπως έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το στήρο 0-0. Α, μας λες τώρα και αρούμπες, μας λες τώρα παραμύθια καλή μας, άδικο το αποτέλεσμα. Και ο άλλος, ο δικό μας βγαίνει και λέει δίκιο, τι δίκιο το αποτέλεσμα. Άμα τώρα είχες 2 γκουλάκια στην αρχή, θα σου έλεγα όπως εντάω, αν θα πάθαινε όπως έπαθε με τη λιβαδιά θα πάθαινε. Θα ψάχνονταν μετά ο Πετράκης. Άμα τι θα έλεγε μετά. Δίκιο το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια εσείς θέλετε να μάθετε, παιδιά, όσον αφορά για τον Μαρτίνες, έτσι. Ο Μαρτίνες έχει ένα χτύπημα στην επιγονατίδα. Δεν είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Αυτά το έχουμε από το ιατρικό team, έτσι. Δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Θα επαναξεταστεί τώρα το βράδυ. Αλλά μπορεί να παίξει την Τετάρτη στην Ξάνθη. Μπορεί να παίξει. Έτσι λέει ο γιατρός, μπορεί να παίξει λοιπόν την Τετάρτη στην Ξάνθη. Είναι απλά ένα χτύπημα στην επιγονατίδα, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα για τον Βηγιαφάνες, λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα βγει κάποια ακτινογραφία να διαπιστωθεί το δέσιμο των οστών και αν όλα πάνε καλά, την άλλη εβδομάδα ο Βηγιαφάνες θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Αυτά από το ιατρικό, γιατί ξέρετε, εμείς λόγω που... Το 10ο καλό για μας είναι ο Μαρτίνες. Το 10ο καλό. Το τζόκερ, ας πούμε. Έτσι, το τζόκερ, λοιπόν, όλοι τα χάσαμε. Λέμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τόσους τραυματισμούς. Έχουμε από εδώ, από εκεί. Έχουμε σπασίματα. Έχουμε το ένα. Λοιπόν, να έρθει και αυτή τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αναστατωθήκαμε λίγο και επειδή και αναστατωθήκατε κι εσείς, απλά πήραμε λοιπόν τη γνώμη του ιατρικού team και μας είπε αυτά τα πράγματα. Τώρα για τον Μπεχαράν, να σας πω ότι παίζει. Αν είναι εντάξει, Τετάρτη και Σάββατο και μετά τον χάνουμε. Πάει λοιπόν για την εθνική του. Πάει για την εθνική του, ξέρετε ότι έχει κληθεί λοιπόν στην εθνική ομάδα της Βολιβίας, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα τον χάσουμε δηλαδή τουλάχιστον για 2 παιχνίδια, θα τον έχουμε χαμένο λοιπόν τον Μπεχαράνο, θα πάει και θα έρθει. Όσον αφορά για τον Σκαρμοτσίνο, ο οποίος συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες, θα αποφασιστεί απόψε λοιπόν σε ποιον αγώνα δεν θα αγωνιστεί. Δεν πειράζει, έχουμε. Πρόλαβε 4 κάρτες. Ναι, πρόλαβε 4. Ο Τούρις Κουσέδα είναι μέχρι κόκκινη, δεν πρόλαβε κόκκινη. Αυτό λες εσύ τις κάρτες. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά για τους ποδοσφαιριστές που θέλετε λίγο να δείτε. Τώρα σας πω κάτι. Βέβαια προχθές δεν πήρε κανείς μυρωδιά, έτσι. Δεν πήραμε μυρωδιά τι έκανε η ΚΕΤ.
Τι έκανε και. Ακούστε πατατιά, παιδιά, το οποίο κανείς δεν το μυρίστηκε. Μας έβαλε λοιπόν το Χαρίση στο τρίο της διαιτησίας, το Χαρίση, ο οποίος είναι Γιαννιώτης, Βέρος Γιαννιώτης, ακούστε τώρα επόπτης, να παίξει το παιχνίδι πάλι Γιάννενα Πανετολικού, Βέρος Γιαννιώτης. Έκανα λάθος, λέει, γιατί ο Χαρίσης είναι δηλωμένος στα Γρεβενά, όπως είναι ο φίλος μας ο Θάνος. Είναι δηλωμένος στα Γρεβενά για να παίξουν και αυτοί οι αλφα-εθνικοί. Και το δήλωσαν εκεί. Και μας έβαλαν λοιπόν το Χαρίση το Γιαννιώτη, ο οποίος είναι στο σύνδεσμο των Γρεβενών, να παίξει. Και τελικά το πήραν, λέει, το καταλάβαν. Το καταλάβαν όμως. Το καταλάβαν τελευταία στιγμή και μας έβαλαν το ΣΥΠΚΑ. Λοιπόν, το καταλάβανε, λέει, και το αλλάξανε. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβαιναν, θα μας έπαιζε ένας Γιαννιώτης επόπτης στον αγώνα. Πας Γιάννα, ωραίο πράγμα. Ναι. Να δείτε τι ωραία είναι. Τώρα, μιας και είμαστε στη διαιτησία, ο διαιτητής, παιδιά, εάν προσέξατε, μοίρασε λιγάκι το πήγε, προσπάθησε να μοιράσει λίγο το καρπούζι στη μέση. Προσπάθησε. Αν ήθελε όμως τον πενατάκι του Πανατολικού, δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα. Δεν του έλεγε κανείς τίποτα σήμερα. Ήταν στο χέρι του λοιπόν να το δώσει και να μην το δώσει, όπως δεν το έδωσε. Αλλά και ένα πέναλτι, αν ήθελε λοιπόν να το δώσει και να το δώσει στον Παγιάννα, επομένως λοιπόν ας το αφήσουμε. Είπαμε στην αρχή, καλός είναι και ο βαθμός. Αφήνουμε λοιπόν τη διαιτησία και προσπεράει. Αν θα σας πω κάτι, εμάς δεν μας δίνουν πέναλτι εδώ μέσα. Δεν μας μετράνε γκολ εδώ μέσα. Τώρα μας δώσει πέναλτι λοιπόν ο διαιτητής εκτός έδρας. Ένα ήταν. Ένα ήταν. Και το φάει ο Γάιδαρος, αυτό με τον Πάο. Και αυτό δεν το έδωσε για μας τον πέναλτι. Το πέναλτι στον Πάο δεν το έδωσε για μας. Θυμάστε, δεν το έδωσε για μας. Το έδωσε για άλλη ομάδα. Το θυμάστε εσείς, τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Για άλλη ομάδα το έδωσε. Και το έδωσε τόσο απλόχερα το πέναλτι εις βάρος του Πάο και πέρα του Πανατολικού. Για να έρθουν έτσι τα πράγματα, που βέβαια να χαθεί το παιχνίδι και να πανηγυρίζουν κάποιοι άλλοι. Τέλος πάντων, από έναν κακό χρεοφυλέτ και ένα σακί άχυρο. Καλό είναι. Τι είναι αυτό. Έτσι λέει ο λαός. Από έναν κακό χρεοφυλέτη και ένα παπαριμία. Δεν είναι ένα σακιάκι. Εγώ διαβάζω μόνο. Ας είναι και ένα σακιάκι. Εγώ διαβάζω, Περικλή μου, μόνο αυτό το βιβλίο εδώ που είναι για τα στημένα. Αυτό διαβάζω. Αυτό. Δηλαδή να μορφώνουμε. Μορφώνουμε πάνω σε πολύ αυτό. Μορφώνουμε. Διαβάζουμε εδώ πώς μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι, ποιο μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Γιατί οι Έλληνες είναι οι πρώτοι στα στημένα. Αφού το έκαναν και έκδοση βιβλίου. Έκαναν και έκδοση. Τι άλλο θέλω. Λοιπόν, αυτά παιδιά όσον αφορά τώρα για το... Εμείς έχουμε μια πρωτιά όμως. Είμαστε πρώτοι στο ελληνικό πρωτάθλημα στα δοκάρια. Ναι. Τα πρώτοι. Έχουμε πρώτοι παιδιά. Τι να κάνουμε, τι να βάλουμε γράσο. Τι να τα ανταλείψουμε γράσο τα δοκάρια. Πώς δεν μπορούν να μας πάρουν και η μυρωδιά. Και αυτή η ρουφιά να πάει, χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει. Δεν πάει να κυλήσει προς τα δίχτυα. Χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει έξω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε λοιπόν μια φορά να χτυπήσει ρουφιάρα στο δοκάρι και να πάει μέσα. Αυτά να πάει στα δίχτυα. Είναι αλλεργικά δίχτυα. Παθαίνει αλλεργία η μπάλα στα δίχτυα. Λες λοιπόν, τα δίχτυα ή τα δοκάρια. Μόλις βλέπει λοιπόν. Αλλεργία. Αλλεργία λοιπόν, τι να κάνουμε. Αλλεργία λέει ο Περικλής και εμείς βέβαια. Εντάξει, στο τέλος θα δούμε αν θα γίνει βράβευση σε αυτό που θα σπάσει το ρεκόρ στα δοκάρια. Αν γίνει βράβευση. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε άλλα δοκάρια, έτσι. Το ξέρουμε τώρα, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά για την Τετάρτη, ξέρετε λίγο πολύ, έτσι, είπαμε ανοιχτές οι πόρτες, εάν θέλουν οι φίλαθλοι, όποιος θέλει, είναι Τετάρτη τώρα θα μου πείτε, έτσι, είναι και μακρύ το ταξίδι, αλλά αν θέλουν οι φίλαθλοι, ο Πανόπουλος είναι καλός οικοδεσπότης. Δεν λέει όχι. Αν θέλετε λοιπόν, όποιος θέλει να βρεθεί σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, μία και ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε λοιπόν να ταξιδέψετε, τώρα με την Εγναντία πάτε λοιπόν στο άνετο, να ταξιδέψετε και να βρεθείτε κοντά στην ομάδα. Από εκεί πέρα παιδιά να σας πω ότι την Τετάρτη εμείς παίζουμε απέναντι σε μια τρίπια άμυνα. Η Ξάνθη έχει δεχτεί 34 γκολ. Ναι. Σουρωτήρι που λέμε. Σουρωτήρι. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι να το λέμε εμείς. Αυτό είναι βέβαια να το προσέξουν και οι επιθετικοί του Πανατολικού, αλλά και ολόκληρος ο Πανατολικός και το team. Δηλαδή λοιπόν ότι απέναντί του έχει μια ευάλωτη αμυντική γραμμή της Ξάνθη. Και να δώσουν και κανένα χάπι στα δοκάρια και στα δίχτυα, να περνάει η μπάλα. Να περνάει. Αλλεργία. αλλεργία πάλι. αλλεργία πάλι, του θα σπάσουν τα ρεκόρ όλα, Περικλή. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τώρα και τους φιλάθλους, έτσι, είπαμε δεν έχει πρόβλημα. Να πω κάτι, Πρόεδρε, θα βάλεις τσάρτερ, με τι να τους πας τώρα. Τους έφερες λοιπόν, μέσα σε τρεις μέρες θα γίνουν πάλι αυτό το ταξίδι. Ναι.
Εξάλλου υπήρχε ένα θέμα, είχε τεθεί μάλλον ένα θέμα, ότι αν γυρίσουμε λοιπόν από την... όταν θα είναι να πάμε στην Ξάνθη, θα πάμε λοιπόν Άκτιο, Χρυσούπολη και τα λοιπά. Α, λέμε, λέμε. Να μην πάνε πάλι ο δικός και υπάρχει μεγάλη κούραση από το αρεβοκατέβασμα και τα λοιπά. Λέμε, λέμε. Από την Ξάνθη, παιδιά, θα απουσιάσει ο Φλίσκας και ο Μπέρτος, οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι. Τώρα στις 5 και 4 είναι το παιχνίδι. Αναστασόπουλος, λοιπόν, Κυριακίδης, Μαξεβανίδης, Κοσμή, Γουάλας, Παπάζογλου, Καρεπίδης, Γούτας, Παπαστεριανός, Βασιλακάκης, Λουσέρος, Σουλτάνη και Κλέιτον, Καπετάνος, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η εντεκάδα την οποία θα ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι ο Λουτσέσκου. Αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που βέβαια η Ξάνθη, θα μου πείτε και τα Γιάννα, περίμενα πώς και πώς τον Παναλικό να τον περάσουν λοιπόν και τα λοιπά, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί έχουν κι άλλο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους. Έχουν κι άλλο παιχνίδι μεθαύριο μέσα στην έδρα τους. Και περίμενα τον Πανατολικό, πήρε και τους 3 βαθμούς από την Νίκη Βόλο και λένε αυτοί ότι θα γίνει 9 βαθμούς, θα μάσουμε 9 βαθμούς. Αλλά πού να ξέρουν όμως. Πού να ξέρουν λοιπόν ότι ο Πανατολικός έχει κλεισμένες τις πόρτες. Άλλα λέει ο Γάιδρος και άλλα ο Γάιδρος. Μπράβο, μπράβο. Τώρα, είπαμε το παιχνίδι, αυτό της Τετάρτης τελειώνει. Εμάς μας πάρει πάλι Σάββατο. Το πρόγραμμα είναι κανονικά, δεν ξέρουμε αν μέχρι το Σάββατο, γιατί ξέρετε λίγο πολύ, το Νόβα κάνει κουμάντο, έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Το Νόβα είναι αυτό που κάνει κουμάντο στις μέρες και στις ώρες. Ανάλογα το κοινό κανάλι το οποίο μπορεί να έχει. Μέχρι στιγμής πάντως ο Παναθηναϊκός με τη Λιβαδιά θα παίξουμε Σάββατο 5 και 4. Σάββατο 5 και 4, δηλαδή μετά την Ξάνθη, καπάκι, σε δύο μέρες θα ξαναπαίξουμε. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ, άντε να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία ταξιδιού να ανεβαίνει και να κατεβαίνει και να υπάρχει το παιχνίδι του Σαββάτου. Άντε λοιπόν να τα βγάλεις πέρα. Πάμε σε ένα μικρό. Μαρτίνες, πέρασε η μπάλα, πολύ επικίνδυνη η φάση για την άμυνα του Πας Γιάννενα. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Πανετολικός. Εξαιρετική επέμβαση, απάντηση του Βελίδη στον Μορένο. Δυνατή ενεάρια μονομαχία του Μιχαήλ με τον Μορένο, με τον Κάπελ. Είναι ο Μορένο τώρα που παίζει με τον Μαρτίνες. Έκανε το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερη μεγάλη στιγμή για τον Πανετολικό στο παιχνίδι. Μέσα σε ένα τρίλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Μία με τον Μορένο, τώρα με τον Μαρτίνες. Χάνουν δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Εντζεκέλε, πιέζει ο Ήλιτς. Βρίσκει με ψυχραιμία τον Μαρτίνες. Αυτός κάνει μια εξαιρετική περιστροφή πάνω στην κίνηση για να περάσει από τον Στρούνα. Παίζει γρήγορα ο Πανετολικός. Τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μορένο τη χάνει. Τσάβες παίζει γρήγορα. Πήρε από τον Ήλιτς. Ανεβαίνει να του δώσει στήριγμα ο Κοροβέσης. Ωραία η προσπάθεια από τον Αργεντίνο που δοκιμάζει το σουτ και δοκιμάζει αντίστοιχα και για πρώτη φορά ουσιαστικά σήμερα τον Ράφαελ Μπρακάλι στην αριστερή του γωνία. Μπλοκάρει την μπάλα. Φωτάκης έκανε το σουτ, ο Βελίδης σε κόρνερ. Τρέχει ο Φόνση, κρατάει ο Μαρτίνες, εξαιρετική προσπίση στην κλειστή γωνία, ο Βελίδης σε ένα ακόμη κόρνερ. Τσάβες για τον Ήλιτς, ο Σέρβος έφερε την μπάλα μπροστά του και άφησε στην πλάτη του το κούς, αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στιγμή του πας. Χαρίσει σε ένα ακόμη γέμισμα, ο Τσάβες είναι κάτω η σημαία, δεν έχει σηκωθεί, άρα εδώ καταγράφεται αυτή η στιγμή ως χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Τσάβες. Παίζεται λέει ο Κίζας. Σούτ από τον Κοροβέση. Μπάλα που δεν απομακρύνεται. Τσάβες έκανε το shoot out. Τσάβες με τον Ήλιτς. Ανεβαίνει η άμυνα του Πανετολικού για να βγάλει εκτεθειμένους επιθετικούς του ΠΑΣ. Ο Κοροβέσης έκανε το shoot. Εύκολο έργο για τον Μπρακάλι. Κόντρα επίθεση για τους γηπεδούχους με Ήλιτς να παίρνει από Τσουκαλά. Ανεβαίνει και ο Μανιάς και ο Τσάβες. Κρατάει ο Ήλιτς. Ζυγίζει τις επιλογές του. Προτιμά το Τσάβες. Θα κάνει ένα ακόμη σου. Την μπάλα περνάει εκτός. Είναι
Κόρνερ. Ο Πάς, ο οποίος δείχνει διάθεση να κλείσει τώρα αυτό στον Πανετολικό στα καρέ του. Έγινε σέντρα από το Φόνσι, εξαιρετική προσπάθεια στον αέρα από τον Κοροβέση, αλλά δεν έπιασε, όπως λέμε, γεμάτα την μπάλα με το αριστερό πόδι, το γυριστό, έστειλε την μπάλα out. Μανιάς, κόρνερ από τον Πρακάλι. Κοροβέσης έκανε τη σέντρα, πέρασε η μπάλα. Ο Τσάβες με το Κούσα μπροστά του, έκανε στο δεύτερο δοκάρι σέντρα σούτ, ήταν ο Μανιάς, τρέχει, κρατά την μπάλα εντός παιδιάς, αλλά έχασε τις δικές του καλές ευκαιρίες. Τσάβες που αλλάζει με τον Φόνση, η κάθετη για τον Ήλιτς, ψάχνει τρόπο να γυρίσει μέτωπο προς την εστία, έκανε το σούτ, Μπρακάλι. Σέντρα σούτ από τον Σκαραμποτσίνο, Βελίδη σε ετοιμότητα για να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Και βέβαια, παιδιά, να σας πω και τους διαιτητές, γιατί για την Τετάρτη, έτσι, για την Τετάρτη έχουμε λοιπόν να μας σφυρίζει ο κύριος Κουκουλάκης, θα είναι ο διαιτητής λοιπόν του παιχνιδιού Ξάνθη Πανετολικός, ο κύριος Κουκουλάκης λοιπόν από το σύνδεσμο Ηρακλείου, με βοηθούς τον κύριο Καρσιώτη από την Κόρυθο και τον κύριο Μπαλτά από την Αχαΐα. Κουκουλάκης λοιπόν, θυμάστε, έτσι, το πιο σημαντικό για τον, που μας έπαιξε τον τελικό, έτσι, που ανεβήκαμε στην Β' Εθνική κατηγορία, τι άλλο να πούμε. Αυτό και μόνο τα μέσα στη Νέα Σμύρνη τα λέει όλα. Ναι, στη Β, στη Β. Στη Β ήταν τότε το. Ναι. Τα άλλα παιχνίδια, παιδιά, ακούστε τώρα, υπάρχει λοιπόν. Έχουμε Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, ο Βοσκάκης λοιπόν από το Ρέθυμνο. Είναι αυτός που σφυρίζει το παιχνίδι. Έχουμε τον Ατρόμητο με τον Παναθηναϊκό, είναι ο κύριος Δασκαλόπουλος από την Κορινθία. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με τον Εργοτέλη είναι ο κύριος Κομίνης από τη Θεσπρωτεία. Λεβαδιακός Καλονί είναι ο κύριος Ιωαννίδης από την Αργολίδα. Σκόντα Ξάνθη Πανατολικός, τα είπαμε, είναι Κουκουλάκης λοιπόν από το Ηράκλειο. Πανιόνιος Βέρεια, ο Μπαρκιόλης από την Καβάλα. Πας Γιάννενα Πλατανιάς, αυτό που λέγαμε λοιπόν ότι παίζουμε κι άλλο παιχνίδι μέσα, είναι ο Σπάθας από τον Πειραιά. Όφη Πανθρακικός είναι ο κύριος Μίτσιος από την Ήπειρο. Εδώ, παιδιά, θα σας πω κάτι για τον Όφη, ο οποίος δεν έχει τελειωμό. Έχει λοιπόν τρεις τραυματισμούς και με τα δυσκολίας υπάρχει μια περίπτωση, ακούστε, υπάρχει μια περίπτωση να παίξει με 10 παίχτες. Να παίξει με 10 παίχτες η ομάδα του Όφη, παιδιά. Ή αν βγάλει δελτίο τίποτα ο Αναστόπουλος. Ή αν βγάλει δελτίο ο Αναστόπουλος. Με 10 παίχτες. Δεν έχει να συμπληρώσει εντεκάδα. Και όλα αυτά βέβαια τον κρατάνε, ξέρετε, έτσι, να μην χαθούν τα χρήματα από τα τηλεοπτικά, να μην χαθούν λοιπόν τα χρήματα, να μην φωνάξει τον Νόβα τι γίνεται εδώ και άλλη ομάδα λοιπόν εκτός έδρας, και τον κρατάνε με το ζόρι να παίζει τα παιχνίδια, να παίζει τα παιχνίδια για να μην θορυβούνται, να μην λένε πολλά και διάφορα. Και τον Νόβα και ο ΠΑΠ και τα λοιπά, έτσι, τον κρατάνε με το ζόρι. Κάνετε τώρα αγατηβή ομάδα με 11 παίχτες και να μην υπάρχει κανένας στον πάγκο. Με 11 παίχτες. Δεν σας λέω εγώ 10 που λένε αυτοί ότι υπάρχει περίπτωση να κατεβούν. Με 11 παίχτες. Πιο ξεφτύλα πρωτάθλημα δεν έχει γίνει. Και αυτό που είπε ο Περικλής στην αρχή. Πιο ξεφτύλα πρωτάθλημα δεν έχει γίνει. Και εσείς το κάφιστε ότι παίζετε σε αυτό το ωραίο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό, και το λέτε και Super League. Τι Super League, μωρέ φουκαράδες. Η Σούπερμαν. Τι Σούπερ, το Σούπερ, μπράβο, το Σούπερμαν, Σούπερμαν, το κάνατε, Αλφα Εθνικούλα είμαστε. Αλφα Εθνικούλα. Η τρίτη κατηγορία, για να μην πω η τέταρτη της Ευρώπης είμαστε. Και βέβαια, όπως ξέρετε, και η ομάδα της Κέρκυρας παίρνει τους τρεις βαθμούς την Τετάρτη, παίρνει τους τρεις βαθμούς με την Νίκη Βόλου. Είναι η Κέρκυρα που λέγαμε, μαζεύει βαθμούς. Λοιπόν, έχει πάρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, παίρνει και το τρίποντο λοιπόν την Τετάρτη από την Νίκη Βόλου και θα δείτε που θα φτάσει μετά. Θα δείτε που θα φτάσει. Τώρα, με λίγα λόγια, εμάς μας παίζει ο φίλος μας, ο Κουκουλάκης, ο οδοντίατρος από την Κρήτη, πάμε, την Τετάρτη. Πάμε να δούμε τι έγινε. Για πάμε. Η σέντρα από τον Τιέ. Καλή σέντρα, γκολ από τον Σολτάνη. Φανταστική σέντρα από τον Σέρζ Διέ στο δεύτερο δοκάρι, τέταρτο γκολ του Σολτάνη στο πρωτάθλημα. 1-0, η Ξάνθη μόλις στο 10 έκανε την πρώτη της επίθεση και στο 12 σκοράρει. Θεοδωρίδης, το σουτ, φοβερό γκολ,
Εκπληκτικό γκολ στο 14 και χειροκρότημα και από τους Ξανθιώτες. Πήγε να το κάνει στο 8 με άλλο τρόπο, δεν το κατάφερε τότε. Το κάνει με ένα από τα αργότερα γκολ που έχουμε δει στο πρωτάθλημα, ο Θοδωρίδης στο 14, ισοφαρίζοντας το μάτς. Δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Παΐτο, ωραία Σολτάνη. Ο Παΐτο στη σέντρα ευκαιρία, γκολ! Φανταστικό γκολ για την Ξάνθη στο 55 από το Μάνταλο το 2-1. Φοβερή φάση σε δημιουργία και εκτέλεση και ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα. Δεύτερο γκολ του Μάνταλου στη Super League φέτος. Με τρεις μπαλιές και με απευθείας βολέ η Ξάνθη κάνει το 2-1. Παΐτο, ένα τέταρτο ακόμη για το τέλος του αγώνα. Κάλβο. Ωραίο γύρισμα, γκολ από το Σολάρι. Κι άλλο ένα από τον Αργεντινό στο πρωτάθλημα, το 8ο, 3-1 στο 76. Τρίτο με κεφαλιά μάλιστα στο πρωτάθλημα. Από την υπέροχη μπαλιά του Κάλβο. Αυτό βέβαια είναι το περσινό 3-1 το οποίο δεχτήκαμε μέσα στην Ξάνθη. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τέτοιο αποτέλεσμα. Ναι, όχι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τέτοιο. Εξάλλου και έχουμε πιο δυνατή ομάδα, πιο καλύτερη αμυντική γραμμή από τα πέρυσι. Εδώ τα λέμε, γι' αυτό λέω και εγώ, δεν θα είναι τέτοιο. Το διπλό, θα φλερτάρουμε με το διπλό. Δηλαδή, υπέρ, τη νίκη υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεδομένα ότι δεν έχει καλή άμυνα. Και δεδομένο δεν έχει καλή αμυντική γραμμή. Ναι, δεν είναι η Ξάνθη στην καλύτερη. Στη φόρμα την από τώρα. Μάλιστα. Τώρα, να σας πω κάτι. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι λένε οι γενιώτες. Σύνδεσμοι και μη. Άνθρωποι του συνδέσμου δηλαδή και μη. Άκου, Κώστα, να δεις τι λέει. Ναι, εάν δεν μπούμε εμείς, λέει, οι γενιώτες στην πεντάδα, καλύτερα, λέει, να μπει η Ξάνθη και ο Ατρόμητος. Όχι ο Πανατολικός. Γιατί? Ζήλια! Φθόνουμε, ζήλια! Οι παγουράδες. Ναι. Τι θα πάθετε, καλά σας λέει, τι θα πάθετε ρε Παγουράδης, δηλαδή αν βγει ο Πανατολικός, ούτε να ακούνε δεν θέλουν. Θα παίζουν να πεθάνουν, παιδιά. Εάν βγει ο Πανατολικός, λοιπόν, στην πεντάδα ή βγει καμία Ευρώπη και δεν βγουν αυτοί, θα παίζουν να πεθάνουν. Ζήλια! Θα σας φάει. Παγουρ, να διάσει. Να διάσει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Τα παράπονα στο Δήμαρχο, παιδιά, τι να κάνουμε. Πω, πω, ακούστε τι λένε τώρα, ακούστε τι λένε οι άνθρωποι. Τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι, λογική και μορφωμένη τώρα, εντάξει, δεν μπορεί το. Αλλά και μέσα τους και αυτοί έχουν το σαράκι να βγουν τώρα οι αγρινιώτες και εμείς τώρα που είμαστε αυτό να μην βγούμε και αυτά. Κάποτε, παιδιά, τώρα, είστε στα να βγουν, ναι. Τώρα δεν είστε Άγιαξ, τώρα είμαστε εμείς Άγιαξ. Α, μπράβο. Είναι η εποχή μας τώρα. Μπράβο. Εμείς ποτέ. Κάτσε ρε φίλε. Τέλος πάντων. Τώρα να σας πω κάτι. Χθες το παιχνίδι Όφη Κέρκερα, λοιπόν, ο Λόρια, όπως θέλετε πες το, λοιπόν, είναι ο πέμπτος τερματοφύλακας στην ιστορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου εδώ του ελληνικού που πιάνει στο ίδιο παιχνίδι δύο πέναλτ. Θαύματα. Θαύματα, λοιπόν. Έκανε θαύματα ο άνθρωπος. Και βέβαια το ρεκόρ το έχει, δεν το έχει μόνο ο φίλος μας εδώ, το έχουμε λοιπόν και στο Αγρίνιο. Ο Παπαδόπουλος του Πανιωνίου, εδώ, στο ίδιο πρωτάθλημα, το φετινό. Φετινά, για φετινό μιλάμε. Έπιασε δύο μπέλα του Πανατολικού με τον Πανιόνιο. Το 2-1. Θυμάστε, έχασε βέβαια ο Πανιόνιος, αλλά ο Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, έπιασε δύο μπέναλτάκια. Το ένα ήταν του Άλβες, τα θυμάστε λίγο πολύ, έτσι. Τα θυμάστε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο τερματοφύλακας, ο σημερινός, ο χθεσινός, έτσι. Έχουμε και εμείς, λοιπόν, είχαμε κάποια αστοχία στα μπέναλτι. Είχαμε κάποια αστοχία. Τώρα. Να σας πω κάτι, ακούστε τώρα, παιδιά, μιας και φύγαμε λιγάκι, τώρα σήμερα να τελειώσουμε το θέμα του Πανατολικού, είπαμε και τους διδυτάς, λοιπόν προπονείται, αύριο λοιπόν θα κάνει τελευταία προπόνηση ο Πανατολικός, θα δει ποιοι είναι εντάξει, υγιείς και τα λοιπά, θα βγάλει λοιπόν την κατάλληλη σύνθεση και ασφαλώς αύριο θα φύγει λοιπόν για το νέο ταξίδι, άντε. Σύριε, πώς το λένε πάλι, Σύριε, έλα Μαντραβέλα, πώς το λένε, τέλος πάντων. Τώρα, τι λένε οι Τούρκοι, παιδιά, για τους Έλληνες. Οι Τούρκοι, ακούστε, άκου Περικλή, πάρτε ό,τι καλύτερο, αγοράστε, να το πω έτσι, ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κοψοχρονιά, γιατί έχουν οικονομική κρίση. Ναι. Μας πήρανε χαμπάρι και πλάκους, οι Τούρκοι μάλλον. Οι Τούρκοι, ναι. Πάρτε, λέει, ό,τι καλύτερο, όποιο καλύτερο ποδοσφαιριστή, γιατί ακούστε, λέει, ότι έχουν οικονομική κρίση. Να τους πάρετε και ένα κομμάτι ψωμί.
Άδετε τώρα, τι γίνεται. Αυτό που λέει και ο Περικλής. Μάθανε, λέει, ότι αυτό και πλάκουσαν και γύφτη. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τον. Έκανε δήλωση ο Θεοδωρίδης. Σόπα. Έκανε δήλωση ο Θεοδωρίδης. Ναι. Άκου να δεις τι λέει η Περικλή μου. Δεν μπορεί, λέει, ένας ολόκληρος Ολυμπιακός. Ολόκληρος. Όχι ο μισός. Ναι, να παίζει, λέει, χωρίς φιλάθλους και η ΑΕΚ στο φωστήρα να έχει 2.000 φιλάθλους μέσα. Να πάει και ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική να παίζει. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα. Τι λέει ο Θεοδωρίδης. Είναι φιλοσοφημένη κουβέντα. Μην το λέτε έτσι. Είχε πάρει τα χάπια του εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να παίζει ο Ολυμπιακός με 30.000 κόλου και να είναι το γήπεδο άδειο, με 30.000 πουλημένα εισιτήρια και να παίζει η ΑΕΚ, λέει, στον Ταύρο με 2.000 μέσα κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το μεγάλο θύμα, λέει, ακούστε, είναι ο Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Γιατί όμως, λέει, έκλεισαν και γήπεδα που οι ομάδες δεν έχουν κάνει τίποτα. Κρίμα. Ναι. Στο Καραϊσκάκι, εδώ και μια τετραετία, εδώ θέλει λιγμένα. Εδώ. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα, λέει. Είναι μοναστήρι, λέει, το Καραϊσκάκι. Είναι μοναστήρι το Καραϊσκάκι. Ναι. Είναι μοναστήρι. Σόπα. Ναι. Και αυτός, έχει καλό γύρω και αυτό είναι. Αυτό τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Θα του βάλουμε ένα ράσο. Αφού είναι μοναστήρι το Καραϊσκάκι, εντάξει, τι να πούμε εμεί τώρα. Αφού του λέει τώρα ο Σάββας. Του λέει ο θείος ο Σάββας. Τι να πούμε εμεί. Αφού λέει είναι μοναστήρι. Πάει ότι δεν ξέρει τι λέει. Καλόγρια είναι ο Σάββας. Τι είναι τώρα μέσα αυτό. Τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Έτσι. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ήρθε ο Σαββίδης, ήρθε λοιπόν ο φίλος μας ο Ρώσος, έδιωξε τάκα-τάκα λοιπόν τον Αναστασιάδη, ο Σαββίδης, ακούστε παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αγόρασε 10 θωρακισμένα, όχι ένα φιλά του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, άκου, 10 θωρακισμένα, τα οποία τα έκανε δώρο, ακούστε, τα έκανε δώρο στην ελληνική εκεί πόλη Ντόνετσκ, ναι, τα έκανε δώρο για να έχουν, λέει, απέναντι τους Ουκρανούς. Λόγω που είναι πρόεδρος του Σαββίδης στον ελληνισμό της Ρωσίας, έκανε δώρο τεθωρακισμένα να πολεμάνε τους Ουκρανούς. Μάλιστα. Αχα. Έχει μυαλό ο Σαββίδης. Αχα. Να του. Λοιπόν, αυτά, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Ότι ο Τεροβίτσας, παιδιά, ήταν αυτός που έκαψε τον Τριτσόνη. Ο Τεροβίτσας, ο οποίος ήταν παρατηρητής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Λοιπόν, το βαθμολόγησε με 5. Πάει λοιπόν, όχι σε ψυγεία πάνε, σε καταψύκτη πάει. Λοιπόν, τον τζουρούφλησε λοιπόν, το άραξε τα φώτα. Καταψυγμένα τον έστειλε λοιπόν. Τον Τριτσόνη λοιπόν, γιατί έκανε λάθος, λέει, σε αυτά, δεν έδωσε ένα μπέναλτι, κάτω αυτά. Τον έκανε λοιπόν ο Τεροβίτσας, τον τίνηξε σε μια κόλλα χαρτί. Πάει λοιπόν και ο Τριτσόνης, θα μπει και αυτό στο ψυγείο. Μπαίνουν, βγαίνουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό το ψυγείο τελικά. Αυτό είναι ψυγείο, τι είναι. Ναι. Να είναι ψυγεία κρυοπουλίου τα μεγάλα, πώς τους βάζουν, όρθιους τους βάζουν μέσα. Ή τους χώνουν, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Οι ποινές, τις οποίες είχε ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Ξέρετε, υπήρχαν ποινές για τα επεισόδια τα οποία έκανανε και κλεισμένο των θυρών. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, θα παίξει με θεατές στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα μέσα στη Λεωφόρο. Το τελευταίο. Δεν ξεχρεώνονται με την νομοθεσία ή μάλλον με το απογορευτικό το οποίο έδινε ο Κοντονής. Δεν ξεχρεώνονται οι δύο αυτές αγωνιστικές. Άλλη τιμωρία, λέει το Κοντονή. Και άλλοι του αρμόδιου εισαγγελέα και των πειθαρχικών του ποδοσφαίρου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτοί νομίσανε και πήγανε λοιπόν πονηρά, σου λέει ο Παναθηναϊκός, και εγώ πάνε πονηρά. Λέει, σου λέει, έκανα δύο αγωνιστικές χωρίς κόσμο, ή να τις βάλουμε κι αυτούς. Άκου να δεις, να τις βάλουμε μέσα στην υπόθεση. Αλλά λέει, σήμερα λοιπόν βγήκε το. Εδώ το πασαπόρτι, πώς θα το πούμε, λοιπόν, και λέει, άλλο το ένα. Άλλο τ' άλλο. Εσείς θα παίξετε, λέει, του Παναθηναϊκού με κόσμο μόνο στην τελευταία αγωνιστική με τον Πας Γιάννενα. Αστέρα Τρίπολης και Ξάνθη είναι χωρίς κόσμο. Ο ένας κόβει και ο άλλος δράβει. Ναι. Ο ένας και. Όχι, ξέρει γιατί. Αυτοί το πήγαν πονηρά. Λέει, είχαμε δύο αγωνιστικές χωρίς φιλάθλους. Έτσι. Ναι. Να τις βάλουμε και αυτές μέσα. Μάλιστα. Στην κατηγορία αυτή. Στην, στην ποινή. Έτσι να τελειώσουμε νωρίτερα. Κατάλαβε. Ναι. Αλλά σου λέει τώρα από εκεί, σου λέει. Α, σταματάμε εδώ. Άλλο ένας, άλλο άλλος.
Η μέρα τιμωρία ήταν για τα επεισόδια γενικά για όλα τα γήπεδα για την αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου και η άλλη ήταν δική σας τιμωρία, ατομική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα τη βγάζει ο αθλητικός δικαστής, την άλλη τη βγάζει. Άλλο το κουμπινιζόνι και άλλο το βραχιόνι. Πάμε, μπράβο. Εδώ μπέδεψε τη, όπως θα το πω αλλιώς, μπέδεψε τη γραβάτα με το σόβραμα. Ναι, λοιπόν. Αυτά. Τώρα, εμείς είδαμε και το βιντεάκι το οποίο. Για κοιτάξτε και να δείτε τι παθαίνει. Να δείτε λοιπόν όταν δεν κάθεται καλά, να δείτε τι παθαίνει ο διαιτητής. Για πάμε, Κώστα. Λοιπόν, αυτό ήταν, τώρα τι να, εντάξει, το σακάτυψε τον άνθρωπο, τι να πούμε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Τώρα, να σας πω και μια δήλωση την οποία έβγαλε ο Μαρινάκης τώρα, λοιπόν, δεν έχω κάνει τίποτα λέει, σοπα. Γιατί να ντρέπουμε λέει, σοπα. Έχω βάλει 66 εκατομμύρια στο Ολυμπιακό, 66 εκατομμύρια έχει βάλει. Θα μας τρελάνει αυτό. 66 εκατομμύρια έχω βάλει στο Ολυμπιακό. Δεν έχω κάνει τίποτα λέει. Γιατί να ντρέπουμε, για ποιο πράγμα. Πόσα πήρε όμως. Αθώθηκα δύο φορές λέει. Πόσα πήρε. Αυτό δεν τώρα. Περικλεί τώρα. Εντάξει τώρα. Λέμε μόνο ότι βάζουμε τώρα. Βάζουμε τώρα. Να πούμε και λοιπόν. Αθώθηκα δύο φορές λέει. Ναι. Αλλά το γράψανε λέει στα μικρά. Μονόστιλα οι εφημερίδες. Μονόστιλα. Δεν εμπλέκουμε λέει σε καμιά δουλειά στην Ελλάδα. Δεν εμπλέκουμε σε καμιά. Και θα είναι καταστροφή η Ελλάδα λέει έξω από το ευρώ. Κάει και πολιτικές. Κάει και πολιτικές. Ο Αλαφούζος λέει προωθεί τη χειρότερη δυνατή εικόνα για τον Ολυμπιακό, γιατί λέει έχει εφημερίδες, έχει τηλεόραση κτλ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις τις οποίες έκανε. Έχει βάλει παιδιά 66 εκατομμυριάκια, λέει ο Χοντρούλης, τον Ολυμπιακό. Και όπως λέει και ο Περικλής, μόνο τι έβαλα. Ναι, δεν μας είπε όμως τι πήρε. Έτσι, μόνο τι έβαλα. Και μια και είμαστε στο Ολυμπιακό, να σας πω ότι ο Περέιρα, παιδιά. Θέλει τον Μαρτίνες το καλοκαίρι στο Ολυμπιακό. Τι λες και θα είναι ο Περέιρα στο Ολυμπιακό. Αυτό θα έλεγα. Θα είναι ο Περέιρα. Ναι, δηλαδή ναι. Θα πάει, έχει Ολυμπιακό σκοπό να πάει τη νέα χρονιά, Champions League, πρωτάθλημα ελληνικό, με ΑΕΚ μέσα λοιπόν και να πάει με τον Περέιρα. Άλλο τι κάνουμε εμείς που μας ενδιαφέρει που και μας λέμε εντάξει για τον δικό μας παίχτη. Από εκεί και πέρα θα πάει με τον Περέιρα. Περέιρα λέει ναι. Τον έχει τσεκάρει λέει μόνος του. Έχει τσεκάρει. Υπήρχε λέει μυστική συνεργασία, ναι, υπήρχε μυστική συνεργασία λέει με το υπόλοιπο, ξέρετε, team εκεί το αθλητικό και περιμένει λέει πώς και πώς να τελειώσει το πρωτάθλημα για να ζητήσει από τον Χοντρούλη να κάνει κρούση στο Πανατολικό για τον Μαρτίνες. Θα λύσει λέει πολλά προβλήματα στο Ολυμπιακό, προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα. Και ποιος τα λέει αυτά, ο Περέιρα, ο αχυράνθρωπος. Γιατί κακά τα ψέματα είναι αχυρά. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα.
Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντιμο Λέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlai.gr. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω και κάτι. Έχουμε και τη Β' Εθνική Κατηγορία, μην την ξεχνάμε. Λοιπόν, Ηρακλής με 52 βαθμούς στην πρώτη θέση, 41 Λαμία, Βόλος 39, Λάρισα 36. Αυτό που σας έλεγα, θυμάστε, ότι θα γίνουν πράγματα και θάματα και τελικά θα πετάξουν εκτός την ομάδα της Ζακύνθου. Α, έγινε λοιπόν σιγά σιγά. Φωκικός Λάρισα 0-1, Ζάκυνθος Ηρακλής 1-1, Τύρναβος Λαμία 2-1, Βόλος Εγινιακός 2-0 και Καρδίτσα Καλαμαριά 0-2. Αυτά βέβαια είναι για το Βορρά. Τώρα δείχνουμε εμείς, Κώστα, τι. Δείχνουμε τον Ηρακλή. Τώρα Ηρακλή. Ηρακλή. Αυτό βέβαια τα στιγμιότυπα τα οποία βλέπετε είναι από το παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Ηρακλή. Βέβαια αυτά γίνανε για τον όμιλο του Βορρά. Έτσι. Έχουμε και στον Νότο. Υπάρχει λοιπόν Απόλλωνα Χαρναϊκός 1-0. Ερμιονίδα Πύργος 3-0 άνευ αγώνος. Επισκοπή Καλλιθέα 1-1. Χανιά Ψαχνά 3-0. Παναχαϊκή Τράχωνες 3-0. Και Φωστήρας ΑΕΚ 1-3. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια και του Νοτίου Ομίλου, που βέβαια λίγο πολύ ξέρετε ότι η ΑΕΚ παιδιά έχει τα πρωτεία λοιπόν στην πρώτη θέση, η Παναχαϊκή στην δεύτερη και ο Απόλλωνας στην τρίτη. Και βέβαια εάν αυτή τη στιγμή τελείωνε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, η ΑΕΚ παιδιά θα ξεκινούσε με 7 βαθμούς μπόνους, 0 ο Απόλλωνας, 0 η Παναχαϊκή. Το ίδιο θα ήταν και ο Ηρακλής, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στην βαθμολογία. Ηρακλής με 7 βαθμούς μπόνους, η Λαμία με 0 και ο Βόλος με 0 βαθμούς. Βέβαια αυτά τα λέμε πάντα έτσι, εάν τελείωνε αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και πέρα, εσείς λίγο πολύ, βλέπετε βέβαια τα στιγμιότυπα και τη ΑΕΚ, εδώ το οποίο έγινε στο Φωστήρα, στο γήπεδο του Ταύρου, στο γήπεδο του Ταύρου. Από εκεί και πέρα, κάτι θέλεις να πεις. Η ΑΕΚ όμως εκκρεμεί και τιμωρία. Έχει και τιμωρία, ναι, εντάξει, είναι και τιμωρία η οποία δεν ξέρουμε αν θα είναι με... Θα πάει στα play-off. Λοιπόν, θα πάει στα play-off, από εκεί και πέρα, παιδιά, καταλαβαίνετε λίγο πολύ ότι... εκεί θα γίνουν μεγάλες μάχες ανάμεσα στην Παναχαϊκή ή τον Κούγια, θα πούμε έτσι τον Κούγια ή τον Απόλλωνα. Μεγάλες μάχες σε αυτό το όμιλο. Ας ελπίσουμε όμως ότι αυτό που λέγαμε, Κώστα, προχθές, ότι η ΑΕΚ είναι επιτακτική ανάγκη να γυρίσει στην Α' Εθνική Κατηγορία. Είναι επιτακτική ανάγκη. Λίγο πολύ το είδατε όλοι ότι στο περασμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, 67.000 φίλαθλοι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Το λέμε και το ξαναλέμε, δεν μπόρεσε καμιά άλλη ομάδα να μαζέψει τόσο κόσμο. Παίξανε και άλλες ομάδες εκεί, παίξανε λοιπόν και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τόσο κόσμο δεν είχε μαζέψει κανένας, μα κανένας. Τώρα, εσείς βγάλετε βέβαια, εμείς δεν είμαστε ούτε αεκτζίδες, ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Παναθηναϊκοί, είμαστε πανετολικοί. Πάνω απ' όλα και μετά βέβαια ακολουθεί σε δεύτερη μοίρα κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε και τοπικό πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν, τέλος λοιπόν του τοπικού πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας, τέλος.
με το καλύτερο τρόπο. Είχαμε ένα παρατράγουδο του Πανετολίου, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, νομίζω παραπονάκια θα υπάρχουν για τους διαιτητές και όπως ξέρετε πάρα πολλές φορές. Αλλά εντάξει, έληξε λοιπόν, νομίζω ότι έληξε λίγο ομαλά και τι να πούμε. Μπράβο λοιπόν στους ποδοσφαιριστές, μπράβο στους διαιτητές, μπράβο στους προέδρους, μπράβο στους παράγοντες, οι οποίοι τελείωσαν ένα πρωτάθλημα ακόμα στην ΑΕ κατηγορία χωρίς παρατράγουδα. Εκτός του Πανετολίου που εντάξει πέρασε τα ψηλά. Προμηθέας Θέρμο λοιπόν 2-1, Φλόγα Όμηρος 0-1, Άρης Αιτωλικού Αγγελόκαστρο 2-1, Σταμνά Δόξα 2-1, Άιμισο Λογκίου Δοκίμη 4-0. Εδώ θα πω ότι η ομάδα του Δοκιμίου σε δύο παιχνίδια δέχτηκε 11 γκολ, παιδιά. Ρεκόρ σε δύο παιχνίδια. 7 την προηγούμενη και 4 λοιπόν. 7, 11 γκολ. Τα κράτα για το τέλος λοιπόν. Τα κράτα για το τέλος. Και Νάπακτος Αντίριο 3-0. Ήδη έχουν αλλάξει κατηγορία η ομάδα του Πανετολίου και η Σταμνά. Ενώ θα γίνει μεγάλη μάχη, ποιος λοιπόν θα ακολουθήσει τις δύο αυτές ομάδες στη β' κατηγορία ανάμεσα στον Άρη και τη Δόξα Καινουρίου. Τώρα, η βαθμολογία τελείωσε ΑΕΜ 68, 66 ο Όμηρος, 63 βαθμούς είναι η ομάδα του Αστύρνα Πάκτου, η Φλόγα με 51, 39 βαθμούς είναι το Θέρμο, 34 στη Γαβρολίμνη, 32 το Δοκίμη, 31 το Αντίριο, 29 το Αγγελόχαστρο, 27 το Ευηνοχώρι, 23 βαθμούς τελείωσε ο Άρης μαζί με τη Δόξα, 21 η Σταμνά και το Πανετόλιο με 3 βαθμούς. Η καλύτερη επίθεση του φετινού πρωταθλήματος ήταν τη ΣΑΕ Μισολογγίου με 69 γκολ, ενώ η καλύτερη άμυνα ήταν της Ναπάκτου με 14 γκολ. Εδώ θα σας πω ότι η Ναπάκτος τελείωσε ολόκληρο το πρωτάθλημα με μόνο μία ήττα, παιδιά. Μόνο μία ήττα. Τώρα, για τα περιβόητα μπαράζ, να ξέρετε ότι η ΑΕΜ Μεσολογίου ξεκινάει με 6 βαθμούς μπόνους, ο Όμηρος με 5, η Νάπακτος με 4 και με 0 βαθμούς η Φλόγα. Έτσι λοιπόν είναι όπως πήγαμε με τη βαθμολογία, παίρνουν και τους κατάλληλους βαθμούς. Η ΑΕΜ λοιπόν με 6, ο Όμηρος 5, Νάπακτος 4, Φλόγα 0. Και εδώ θα σας πω ότι τα παιχνίδια η Φλόγα, η Φλόγα θα τα δώσει όλα στο γήπεδο, τα παιχνίδια του Μπαράζ δηλαδή, θα τα δώσει όλα μέσα στο γήπεδο του Δοκιμίου. Τώρα, στο παιχνίδι βέβαια που έγινε προχθές, η ΑΕΜ Μεσολογγίου, παιδιά, κέρδιζε στο 35-2-0 το Δοκίμι και ο Βασίλης Ξανθόπουλος την κοπάνισε. Με την καλή έννοια, έτσι. Με την καλή έννοια. Την κοπάνισε και πήγε λοιπόν να δει τους αντιπάλους ανάμεσα στην Φλόγα και τον Όμηρο, μιας και είναι στο ίδιο καζάνι τον Μπαράζ. Πήγε να δει, φεύγει από το 35, καθίστε εσείς όπως είστε, λέει. Εγώ φεύγω, πάω να δω τις άλλες ομάδες. Ωραία, το 35, αφού λέει κερδίζει η ομάδα μου, τι να κάνουμε. Και βέβαια, παιδιά, τα μπαράζ ξεκινάνε το Σάββατο. Ξεκινάνε. Έχουμε λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική είναι ΑΕΜ Μεσολογγίου Ναύπακτος, που θα γίνει στο Μεσολόγγι, Φλόγα Όμηρος, που θα γίνει στο Δοκίμι, η δεύτερη αγωνιστική είναι Όμηρος ΑΕΜ, Ναύπακτος Φλόγα, και η τρίτη αγωνιστική Φλόγα ΑΕΜ, Ναύπακτος Όμηρος. Και βέβαια, το δεύτερο γύρο είναι το αντίστοιχο. Και θα σας πω και δύο λογάκια όσον αφορά για το περιβόητο εδώ. Πρασινίζουν δύο γήπεδα ακόμα της Ετωλοκαρνανίας, παιδιά. Το γήπεδο της Γαβρολίμνης με φυσικό χλωτοτάπητα και το γήπεδο της Λιγιάς με πλαστικό πέμπτης γενιάς. Τι είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, το πλαστικό? Τώρα, δεν είμαστε πλαστικοί. Έτσι, δεν είμαστε πλαστικοί, δεν ξέρουμε ούτε πλαστικοί χειρούργοι, κάτι βελτιωμένο. Λοιπόν, σημασία πάντως ότι πρασινίζουν ακόμα δύο γήπεδα από τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Εκείνο το γήπεδο της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου θα δούμε πότε θα πρασινίσει, το οποίο παίζουν και πάρα πολλές ομάδες και από την Β' κατηγορία και από την Γ', αλλά απρασίνιστο το βλέπω. Ή αυτό που λέει ο Κώστας, να πάρουν ένα πινέλο, λέει, να το βάψουν. Να το βάψουν. Ή με κύλιδρο, να το βάψουν πράσινο, να φαίνεται λοιπόν, να πρασινίσει λίγο. Τι κάνουν στις Σέρες? Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε κι εμείς. Και βέβαια, να σας πω κάτι, ότι με το ζόρι. Με το ζόρι ο ΑΟ Γρηνίου, παιδιά, κέρδισε 60-59 τον Πρωτέα Γρεβενών. Στο μπάσκετ γυρίσαμε τώρα. Έτσι, Τσατάλας λοιπόν με 13 πόντους, ο Μίτσου με 9, 22 ο Γκόβας και 8 ο Γεωργούλας. Αυτοί ήταν οι πόντοι τις οποίες οι περισσότεροι, έτσι, αθλητές του ΑΟ πετύχανε για να πάρουν αυτή τη νίκη. Εδώ όμως θα σας πω ότι αυτό που σας είπα με το ζόρι, γιατί στην τελευταία ακριβώς φάση, παίχτης λοιπόν του Πρωτέα Γρεβενών έχασε την τελευταία βολή, έτσι λοιπόν πήρε τη νίκη η ομάδα
του ΑΟ Αγρινίου. Δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Περικλή, πριν πάμε, να σου πω κάτι. Ναι. Πριν πάμε, σήμερα έχουμε και τα. Έχουμε γένεια, ξέρει, όχι, έχουμε γενέθλια του πάρκου. Γενέθλια του πάρκου. Πώς γεννήθηκε το πάρκο? Όχι, γενέθλια, το αναμόρφωση του πάρκου σήμερα. Εγώ βλέπω εκεί πέρα ένα μπάχαρο. Τι βλέπει? Τι βλέπω, το πάρκο. Θα του βάλει καρποστάλα, του φτιάχνει καρποστάλα τώρα όπως είναι. Ποιος θα το φτιάξει? Σήμερα, παιδιά, σαν, λοιπόν, θα το φτιάξουν, δεν είναι ωραίο το πάρκο? Το πάρκο? Ναι. Γιουμά του λίμνου, λαχούβι. Θα βγουν τα φίδια σου. Ωραία, το πάρκο σκάσανε, δεν σκάσανε. Θα βγουν οι κόμπρες. Λοιπόν, σε λίγο όπως πάει, παιδιά, ωραία, ρε, ωραία να καταφέρατε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Εγώ πραγματικά θέλω να πω πόντι. Είστε πόντι. Είστε πόντι. Δηλαδή το κάνετε λοιπόν σαν τους πόντιους που ρίξατε την πολυκατοικία για να πουλήσουν το οικόπεδο. Ναι. Ξεκινήσατε ένα έργο χωρίς να έχετε στα χέρια σας λοιπόν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ. Την έγκριση λοιπόν σωματείων. Πώς το ξεκινήσατε? Το κάνατε όπως το έκανε η ΑΕΚ με το γήπεδο. Έτσι. Το έριξε ο στράτος στο γήπεδο και μετά κοίτα για να πάρει την άδεια. Ξεκινήσατε λοιπόν, το διαλύσατε αυτό το πάρκο. Να δούμε, έρχεται καλοκαίρι. Πού θα πάει λοιπόν ο Αγρινιώτης? Πού υπάρχει άλλη τέτοια όαση να πάει ο Αγρινιώτης? Πεςτε μου ακριβώς πού. Πού θα πάει? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πού πήγε τα προηγούμενα χρόνια? Πού θα πάει? Πού πήγε? Είχε το πάρκο. Πουθενά. Είχε το πάρκο. Κώστα, είχε το πάρκο, πήγαινε, έπινε το καφεδάκι το πρωί. Άλλοι. Λοιπόν, ήταν πολλοί θαμώνες του πάρκου. Πολλοί θαμώνες του πάρκου. Τους άρεγε να πηγαίνουν στο πάρκο και τώρα το διαλύσαν. Υπάρχουν τώρα δύο χρόνια, τρία που έχει μείνει έτσι. Ο Δημαρχούλης τι κάνει? Ο Δημαρχούλης τώρα ανέλαβα ο καινούριος. Ο προηγούμενος θα μου πει ο Δημαρχούλης τι έκανε. Επομένως λοιπόν, τουλάχιστον μπήκε τώρα, αλλά δεν βλέπουμε καμία κίνηση. Περιμένουν τα δικαστήρια πότε τελειώσουν. Σε 6-7 χρόνια. Σε 6-7 χρόνια θα τελειώσουν. Σε 6-7. Δηλαδή, έρχεσαι στο σημείο, ρε Περικλή, να πεις τίποτε δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα δεν πάει. Καλά, εγώ παίρνω παράδειγμα μια ξυλοκατασκευή η οποία έχει γίνει στις αρχές της γέφυρας. Την είχε κάνει ο Δήμος Στράτου. Ένα ωραίο εκεί με κορμούς δέντρων για να το κάνει εξοχικό περίπτερο. Μόλις μπαίνουμε στη γέφυρα, απέναντι στο Βενζινάδικο. Εκεί μαλώνανε, παιδιά, ακούστε τώρα. Μάλωνε το διοικητικό συμβούλιο τότε που υπήρχε ξεχωριστός Δήμος, για να το νοικιάσουν ή να το κάνουν λοιπόν να το λειτουργήσει μόνος του ο Δήμος. Και τελικά έμεινε έτσι και είναι έτοιμο να πέσει. Είναι έτοιμο να πέσει. Το ίδιο παθαίνει και το πάρκο. Το πάρκο. Το πάρκο που υπήρχε λοιπόν. Οι κούνιες υπήρχαν αυτά να πηγαίνουν τα παιδιά, γέμιζε λοιπόν από κόσμο και τα λοιπά. Αν μπορούσαν να το πουλήσουν, θα το πουλάγανε πάνω. Πού, πιέσουν το πάρκο. Να το πουλήσουν τα πάντα. Πού, πιέσουν το πάρκο, τώρα τι στουδιά. Τι το πάρκο. Η κόπεδα. Για πούλημα είναι όλα. Η κόπεδα, περίπου, τι να το πουλήσουν τώρα. Πάντως παιδιά, εντάξει, τα καταφέρατε. Εμείς, να πω και κάτι. Γιατί είδα γραμμένο στον. Εδώ στο τοπικό τύπο, δεν το λέμε εμείς, έτσι το είδαμε γραμμένο, ότι μεγάλη λοιπόν εφημερίδα, κρεμασμένη, φεύγει λέει και το Πανεπιστήμιο από το Αγρίνιο. Τι άλλο είναι, άντε και αυτό. Διώξτε το κι αυτό. Να φεύγουμε κι εμείς. Διώξτε το κι αυτό, να τελειώσουμε λοιπόν. Να φεύγουμε. Έφυγε λοιπόν ο στρατός, η αεροπορία που ήταν κάτω. Διώξτε λοιπόν και το, πώς το λέει, και το Πανεπιστήμιο, να κλείσει λοιπόν και αυτή η μικρή νοσηλευτική σχολή. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, να ξέρουμε ποιος θα μείνει εδώ μέσα. Θα μείνει μόνο η πεθαμένη. Να δούμε τι θα μείνει. Διώξτε τα. Μην ενδιαφέρεστε, ρε παιδιά. Μην ενδιαφέρεστε για τίποτα. Ο άλλος να σου πω κάτι. Ήθελε να φέρει λοιπόν να φέρει υδροπλάνο στο Αγρίνιο, να το φέρει λοιπόν πέρα στην, εδώ στη λίμνη και αντιδράσανε οι χωρικοί, λέει, γιατί είναι έγκυος, λέει, η Αθηρίνα και θα το απέρχει, θα το έρθει. Απέβαλε η Αθηρίνα. Κοίτα η ευαισθησία η τζουγλάνα, ρε, η Αθηρίνα, μην απορρίψει. Ναι, θα απορρίψει η Αθηρίνα. Ήταν, είναι έγκυος, λέει, είναι καστρουμένη η Αθηρίνα. Λοιπόν, να μην έρθει το υδροπλάνο. Να ακούστε τώρα, παιδιά. Φωνάζει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Φωνάζει. Και βέβαια πριν κλείσουμε, να σας πω και κάτι, έτσι πριν κλείσουμε ένα μικρό, ότι σαν σήμερα, ακριβώς Τετάρτη, έτσι, όχι συγγνώμη, Δευτέρα, 15 Μαρτίου, βέβαια αυτό το παιχνίδι ήταν Κυριακή, ακούστε τώρα. Ποια χρονολογία, το 48. Λοιπόν, για να θυμάστε λοιπόν, έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια εφημερίδα η οποία έβγαινε, Πελοπόννησος λέγεται, ακούστε τώρα. Η ομάς του Πανετολικού, έτσι γράφονταν τότε, η ομάς του Πανετολικού η οποία λέει κέρδισε με 4-2 τον Απόλλωνα Πατρών
στην συνάντηση εν Αγρινίου. 4-2, 4-2 των Απόλλων Πατρών στη συνάντηση εν Αγρινίου. Και τότε βέβαια η βαθμολογία, παιδιά, ήταν διαφορετική, έτσι τοπικά κτλ. Πειραιεύς, λέει εδώ, ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής, Προοδευτική, Εθνικός, Παναχαϊκή και Πανατολικός. Τότε, τότε. Αυτές ήταν οι ομάδες λοιπόν. Λοιπόν, το 1948, 15 Κυριακή, 15 Μαρτίου. Τότε ακόμα πάρκα τα κανόνια. Ναι. Αυτή ήταν λοιπόν, παιδιά. Απλά επειδή εμείς κρατάμε και λίγα, κρατάμε και λίγα παλιακά, είμαστε λίγο λοιπόν παλιό ημερολογίτες, λοιπόν, βγάζουμε και. Πριν κλείσουμε όμως, κάτσε να σου βάλω ένα βιντεάκι. Ναι, βάλε ένα βιντεάκι, βάλε ένα βιντεάκι. Βάλε ένα βιντεάκι. Αυτό το παιχνίδι που βλέπετε, αυτό το μπέναλτι, όχι Μαϊμού δεν είναι αυτό το μπέναλτι, όχι Μαϊμού, τι να πούμε εγώ. Παιχνίδι Καλαμάτα Αχαϊκή και το έχασε η Καλαμάτα με αυτό το μπέναλτι, το έχασε το παιχνίδι 1-2 από την Αχαϊκή. Λοιπόν, το είδατε το μπέναλτι, έτσι. Να θυμάστε ότι αυτός ο διαιτητής που έδωσε αυτό το μπέναλτι, θα πάει μπροστά. Yeah. Θα γίνει μεγάλος και τρανός. Θυμάστε το Θάνο. Έτσι θα γίνει. Μεγάλος και τρανός. Έχει ήθος άνθρωπος. Έχει, ναι. Έχει ορατότητα. Ναι. Εκείνος μπέρδεψε τα πόδια του με τα, να μην πω με τι, και έπεσε και το έδωσε μπέρδε. Φοράει και ωραία γυαλιά. Γι' αυτό βλέπω καλά. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και την Τετάρτη εδώ θα είμαστε εμείς. Θα το προλάβουμε. Λοιπόν, θα έχουμε από τον. Κανονικά. Από τον Περικλή λοιπόν, από μένα και τον Κώστα Τσιρώνη, να έχετε μια καλή εβδομάδα.